Με την Ειρήνη Καγιαμπίνη θα συζητήσουμε για την πολιτιστική γειτονιά στο Δήμο Νεαπόλεως Σικαιών, μια εξαιρετική πρωτοβουλία, αναπαλαιωμένα κτίρια. Ακριβώς. Προσφυγικά, καταπληκτικά κατά τα άλλα, που υπό άλλες συνθήκες τα παρήκμαζαν και στο τέλος τα γκρεμίζονταν, γίνονται εστίες πολιτισμού όπου παραδίδονται μαθήματα από θελοντές. Εθελοντές. 90% είναι εθελοντές και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γι' αυτό. Μάλιστα. Για την τιμή που μας κάνουν. Και έχει και χρόνια που τρέχει αυτή η ιστορία. Ή όχι. Έχει 2-3 χρόνια δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Τα πρώτα χρόνια δεν είχαμε τόσο πολύ κόσμο, δεν ήταν τόσο πολύ γνωστή γειτονιά. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια και ειδικά φέτος, μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί ο αριθμός των ωφελούμενων έχει πλησιάσει τους 250. Μάλιστα, 250 άτομα. Και δεν συμπεριλαμβάνω αυτούς οι οποίοι κάναν τα σεμινάρια πρώτων βοηθειών. 250 άτομα κάνουν δράσεις πολιτισμού, γεωπλαστική, ζωγραφική, γύρω δηλαδή από τους χαρακτηρισμούς των κτισμάτων που έχουμε στην πολιτιστική γειτονιά. Ποιος προέβλεψε ώστε να συμβεί όλο αυτό, ποια ιδέα ήταν να πάρθουν αυτά τα κτίρια, να αναπαλαιωθούν, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα ήταν και στην καλύτερη κατάσταση όλα. Όχι, δεν ήταν. Με πρωτοβουλία επί Δημαρχίας Σίμου Δανιλίδη, έγινε ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου και γίνανε επισκευαστικές εργασίες ώστε τα αποκατάστασης αυτών των προσφυγικών σπιτιών. Έτσι λοιπόν προέκυψαν αυτά τα κτίσματα όπου γίνονται δράσεις πολιτισμού και η γειτονιά έχει αποκτήσει πλέον μια άλλη εικόνα. Είναι διάσπαρτα ή είναι το ένα είναι διάσπαρτα. Είναι διάσπαρτα. Η γειτονιά ως γειτονιά έχει ακριβώς το χαρακτήρα της. Απλά ερχόμαστε εμείς. Βλέπουμε τα πλάνα. Είναι από το εσωτερικό των σπιτιών. Είναι το εσωτερικό. Το συγκεκριμένο που βλέπετε είναι το Μουσείο Προσφύγων. Πολύ ωραία. Όπου αυτή τη στιγμή από τα πλάνα βλέπω ότι φιλοξενεί την έκθεση των αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων που κάνουν παιδική μας σταθμή. Α, τι ωραία. Όπου μπορούμε να τις επισκεφτούμε. Έγινε αυτή η έκθεση. Α, αυτή τη στιγμή, έχει ολοκληρωθεί. Ναι, έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή φιλοξενείται η έκθεση ενός ξυλογλύπτη του Διονύση του Τσαλίκη, ο οποίος είναι και καθηγητής μας σε ένα λύκειο στον Σικαιών. Η έκθεσή του θα διαρκέσει 15 μέρες μέχρι 24 Μαΐου και αμέσως μετά η επιθυμία μας είναι να γίνει έκθεση όλων αυτών των οποίων έχουμε παράξει στην γειτονιά όλη τη χρονιά. Όλοι οι ωφελούμενοι μας λοιπόν θα εκθέσουν τα δημιουργήματά τους. Τα τμήματα και τα προγράμματα φαντάζομαι ότι ακολουθούν το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, δηλαδή τελειώνουν ακριβώς. Γύρω στον τέλος Ιουνίου. Τέλος Ιουνίου, όπως όλα τα πολιτιστικά τμήματα του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, θα κλείσει και η γειτονιά. Και γίνονται ήδη οι εγγραφές για του χρόνου. Ναι, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θέλω να έρθω σε επαφή με τους εθελοντές δάσκαλους για να δω αν θα συνεχίσει η συνεργασία μας. Γιατί υπάρχει περίπτωση τόσο επιτυχημένη κύκλη εργασιών να είναι πάψουν. Είναι εθελοντές. Κύριε Δανίλη, μην μάθω ότι σταματάει αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα. Αστειεύομαι. Όχι, δεν θα σταματήσει. Αντίθετα, ένας λόγος που και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση είναι να κάνουμε γνωστή την γειτονιά στον ευρύτερο χώρο της Θεσσαλονίκης. Οπότε σας ευχαριστώ πολύ και με αυτόν τον τρόπο κάνω, πρόταση προς τους φορείς της πόλης και όλους όσους θέλουν να έρθουν στην πολιτιστική γειτονιά, να μας συναντήσουν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πέρα από αυτά που ήδη κάνουμε. Που ήδη κάνουμε θα συνεχίσουν. Φυσικά, με ενημέρωσε συνάδελφος. Όταν φτάνει μια είδηση να προτρέπει ένας δημοσιογράφος τον άλλον, καταλαβαίνετε ότι γίνεται εξαιρετική δουλειά. Ναι. Και μου είπε, ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Βγάλε τους γρήγορα στην εκπομπή. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ναι. Η Δέσποινα Πολυχρονίδου. Μπράβο, ναι. Δέσποινα. Ευχαριστώ και εγώ τη Δέσποινα την Πολυχρονίδου. Α, και μάλιστα. Την πρωτοβουλία της. Μπράβο σου, Δέσποινα, και μπράβο. Πάντα μεταξύ μας μιλάμε για τα θέματά μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Παρακαλώ. Ελπίζω να γίνει χαμός. Να χτυπάνε τα τηλέφωνα να. Να δώσουμε κάποια τηλέφωνα. Φυσικά και να δώσουμε. Πώς έλειωσε. Θα δώσουμε το τηλέφωνο που υπάρχει στο κέντρο πληροφόρηση, το 2310-639-615. Μάλιστα. Και να δώσουμε και τα τηλέφωνα στο Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου 2313-313-125 και 126. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ.